Γεια σας φίλες και φίλοι της Παρανάλυσης, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας. Πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον βίντεο, αφού σήμερα θα μιλήσουμε για τις μεταγραφικές εξελίξεις στον Ολυμπιακό και συγκεκριμένα για την περίπτωση του Ανταμάτρα Ωρέ. Πριν συνεχίσουμε στο βίντεο, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κάνετε ένα like και να subscribe στο κανάλι μας για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Γίνεται συνεχής προσπάθεια στον Ολυμπιακό να στελεχώσει την ερυθρόλευκη δεκάδα όσο το δυνατόν καλύτερα για την επερχόμενη σεζόν του 2023-2024, ώστε ο Ολυμπιακός εκεί να ανταπεξέλθει όσο γίνεται καλύτερα. Έτσι λοιπόν έχει φτάσει στα αυτιά μας το όνομα του Ανταμάτρα Ωρέ, ενός πολύ γνωστού επιθετικού που αγωνίζεται στη θέση του πλάγιου εξτρέμ. Μπορεί να αγωνιστεί και ο center forward με βάση το αν θα το απαιτούν οι συνθήκες. Ο Ανταμάτρα Ωρέ είναι Ισπανός με καταγωγή από το Μάλι. Είναι στην ηλικία των 27 ετών με ύψος 1,78. Είναι ένας παίκτης αρκετά γνωστός λόγω της εμφάνισής του και λόγω του μειώδους σώματός του και προφανώς λόγω της απόδοσής του. Συγκεκριμένα την σεζόν 2020-21 στη Wolves, εκεί που άρχισε πραγματικά να φαίνεται το ταλέντο του. Είναι ένας υπερβολικά γρήγορος παίκτης, ο οποίος όπου και να πάει, σε όποια ομάδα και να πάει, θα κάνει αισθητή την παρουσία του. Το αν εν τέλει θα είναι αποτελεσματική, αυτό δεν είναι σίγουρο, αφού πήγε και στην Μπαρτσελόνα με 22 εκατομμύρια ευρώ τη μεταγραφή και εν τέλει δεν κατάφερε να αποδώσει κάτι. Ο Ανταμάτρα Ωρέ αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος, γι' αυτό το λόγο φτάνει και το όνομά του στα αυτιά μας. Είναι ελεύθερος με χρηματιστηριακή αξία κοντά στα 8 εκατομμύρια ευρώ, όχι κάτι απαγορευτικό, και με ένα συμβόλαιο που πλέον οι απαιτήσεις του παίκτη δεν μπορούν να είναι πολύ ψηλές λόγω της καθοδικής του πορείας. Δεν ανανέωσε με τη Wolves, είναι ελεύθερος, είναι μια τρομερή περίπτωση που μπορεί ο Ολυμπιακός να χτυπήσει. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το συγκεκριμένο βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, ένα subscribe στο κανάλι μας, share για να βγει άλλο προς τα έξω και μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται πολλά νέα βίντεο σε Ελλάδα και Ευρώπη.